Έχουμε πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανακοινώνει ότι θα βοηθηθεί το ΕΣΥ. Για να δούμε. Για πες μας. Για να δούμε. Πράγματι, να πούμε ότι ήταν η πρώτη του, ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση μετά την COVID εποχή, καθώς ο Πρωθυπουργός είχε κορονοϊό. Ναι, καθώς ο Πρωθυπουργός λοιπόν είχε κορονοϊό και έτσι έπρεπε να παραμένει σπίτι του. Σήμερα λοιπόν βρέθηκε στα γραφεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, όπου εκεί υπάρχει το, μάλλον δημιουργήθηκε, εγκαινιάστηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ποιότητα και την φροντίδα και την ασφάλεια των ασθενών. Αυτά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το θέμα τώρα είναι άλλο. Τι λέει ο Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το θέμα υγείας, για το σύστημα υγείας. Εμείς εδώ στο εκπομπή μας, από την Πέμπτη, φωνάζουμε και βγάζαμε καταγγελίες πολιτών ότι έχουμε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας και ότι το ΕΣΥ νοσεί. Σήμερα έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα οποία λέγαμε. Και ποια είναι αυτά. Να τα επιβεβαιώσει. Και τι να πει, και τι λέει. Και τι λέει, ότι επί της ουσίας υπάρχει υποχρέωση να δώσουμε έμφαση στις υπηρεσίες υγείας για την πανδημία, ενώ επί της ουσίας ανέδειξε ότι υπάρχουν πράγματι πάρα πολλά αδύνατα σημεία στο Εθνικό Σύστημα της Υγείας. Όσον αφορά βέβαια και την πανδημία που αφορά άμεσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε ότι η μάχη εναντίον ενός άγνωστου εχθρού συνεχίζεται, ενώ προσέθεσε ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της μάχης και πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε προφυλάξεις. Πάμε στο κομμάτι του ΕΣΥ. Λέει εδώ πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέπει, έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βεβαίως και το έχετε, κύριε Πρωθυπουργέ, την υποχρέωση. Το κάνετε. Είσαστε υποχρεωμένος να το κάνετε. Πάλι καλά που το λέτε όμως. Και ομολογείτε και λέτε ότι θα πάτε να το ενισχύσετε. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της φροντίδας. Βεβαίως και πρέπει να γίνει αυτό. Φωνάζαμε και λέγαμε για συγκεκριμένα νοσοκομεία. Βγαίναν οι πολίτες εδώ. Φώναζαν. Έκανα καταγγελία, παιδιά, τα εγκαίνια επάνω. Το έχουμε ρημάξει εδώ και ώρα. Να είμαστε προσεκτικοί. Πάμε λοιπόν. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Κάποιοι μας λένε, μα καλά, χτυπάτε την κυβέρνηση. Τι είναι αυτά τα οποία κάνετε. Δεν χτυπάμε καμία κυβέρνηση. Εμείς εδώ λέμε την αλήθεια. Ποια κυβέρνηση. Εμείς εδώ λέμε αλήθειες. Είτε αλήθειες τσούζουν και πονάνε, είτε είναι αλήθειες οι οποίες είναι για να πούμε κάποια μπράβο. Θα πούμε και το μπράβο, αλλά θα χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι. Δεν κάνουμε εμείς δημόσιες σχέσεις και δεν εξαρτώμαστε από κανέναν. Δεν είμαστε υπαλληλάκια πληρωμένα κανενός. Να το καταλάβουν όλοι αυτό. Να το πούμε για να ξεκαθαρίσουμε. Και αυτοί που απειλούν, και αυτοί που βρίζουν, και αυτοί που μέσω κοινωνικών δικτύων κοιτάζουν να μας κάνουν τι, να κλείσουμε το στόμα μας. Εδώ θα ακούει την αλήθεια. Έχουμε ένα ΕΣΥ που νοσεί, βεβαίως. Πάει το σύστημα υγείας κατά διαόλου. Πηγαίνει. Βλέπουμε ότι έχουμε συνεχώς πολίτες να καταγγέλουν για την αντιμετώπιση που έχουν μέσα στα νοσοκομεία. Και να πούμε ότι εξετάζουμε ήδη συγκεκριμένες καταγγελίες. Ανοίξαμε τις γραμμές μία μέρα και έγινε χαμός. Χαιρόμαστε Πού τώρα. Πού να το ξανακάνουμε. Χαιρόμαστε τώρα και τα λέμε. Που βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει ότι έχουμε υποχρέωση να δώσουμε έμφαση στο σύστημα υγείας. Αυτά που λέγαμε Πέμπτη, Παρασκευή και φωνάζαμε για το μαύρο χάλι στα νοσοκομεία. Έρχεται εδώ και λέει πρέπει να γίνουν πράγματα. Ευελπιστούμε να τα δούμε το γρηγορότερο και να μην μείνουμε στα λόγια, κύριε Μητσοτάκη. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να γίνουν γρήγορα, γιατί κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε σταθά. Θέλουμε πράξεις. Εδώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι να δούμε και τις πράξεις. Υποδεχόμαστε καλώς το θα, καλόπιστα, αλλά περιμένουμε την πράξη. Έχουμε, βάζουμε και εμείς και περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας. Σε 10 χρόνια. Τώρα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Τώρα πεθαίνει ο κόσμος στα ράντζα στα νοσοκομεία. Τώρα. Και καλό θα είναι, όπως λέγαμε, να κάνετε μια βόλτα, να δείτε, κύριε Μητσοτάκη, τι σημαίνει στα νοσοκομεία. Πηγαίνετε, όχι να επισκεφτείτε τους διευθυντάδες στα γραφεία. Mm. Πηγαίνετε να δείτε στα επίγοντα τον κόσμο. Πηγαίνετε να τους δείτε από κοντά.
και να ανέβει κάποιους ορόφους. Δεν χρειάζεται απλά να πάει στον τελευταίο που είναι το γραφείο του υπουργού. Όχι, ή να τον επάνε. Γιατί συνήθως τον πηγαίνουν. Και κρύβουνε την αλήθεια. Να πάει μόνο ο Ποδαράτος, έτσι κι αλλιώς αθλητικό πρωθυπουργό έχουμε. Το έχει ξανακάνει. Να κάνει και το τζόκινγκ του κτλ. Ας πάει. Και το έχει ξανακάνει. Ας πάει από την αρχή μέχρι το τέλος ένα νοσοκομείο που εφημερεύει. Να δει την κατάσταση. Και να κάνει έφοδο χωρίς να έχει πάρει τηλέφωνο ότι θα πάει. Θα διαπιστώσει πολεμικές καταστάσεις, Φίλιππε. Είδες τι ακούσαμε και τι μεταδώσαμε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πάμε